Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Καβάλας Δημοφέλεια ξεκίνησε τις εργασίες επισκευής στο δώμα της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας στο πλαίσιο του έργου «Στεγάνωση Δώματος Δημοτικής Αγοράς Καβάλας». Οι εργασίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 16 Νοεμβρίου. Το πάρκινγκ θα παραμείνει σε λειτουργία, εξυπηρετώντας το κοινό στους στεγασμένους χώρους του. Έχουμε ξεκινήσει ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο για τη Δημοφέλεια και για τη Δημοτική Αγορά που ανήκει στη Δημοφέλεια. Ένα έργο που είχε βαλτώσει επί έτη και έχουμε δρομολογήσει. Συγκεκριμένα, έχουμε βρει τρόπο να γίνει στεγάνωση του χώρου εδώ που βρισκόμαστε, που υποδέχονται τα αυτοκίνητα του πάρκινγκ της Δημοτικής Αγοράς, διότι επί έτη υπήρχε πρόβλημα πραγματικά φοβερής υγρασίας και ειδικά σε έντονες βροχοπτώσεις πλημμύριζαν κάτω τα μαγαζιά. Αυτό το πρόβλημα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με την προηγούμενη διοίκηση είχε ξεκινήσει κάποια προσπάθεια να αποκατασταθεί το πρόβλημα, αλλά με τον τρόπο που είχε δρομολογηθεί, ο ανάδοχος του έργου δεν είχε υπογράψει σύμβαση, διότι αφενός μεν, σύμφωνα με τα τότε προϋπολογιστέντα, ήταν ένα έργο 300.000 ευρώ προϋπολογισμού, αλλά ήδη ο ανάδοχος είχε θεωρήσει ότι θα έφτανε τουλάχιστον 400.000 ευρώ και χωρίς να υπάρχει και ενδεχόμενο αποτέλεσμα. Γιατί σύμφωνα με την προηγούμενη διοίκηση προσπαθούσαν να το λύσουν με λύση οπλισμένου σκυροδέματος. Εμείς λοιπόν το είδαμε ξανά από την αρχή. Βρήκαμε τη λύση της ειδικής μόνωσης για να στεγανωθεί το δώμα εδώ της Δημοτικής Αγοράς, κατεβάζοντας αφενός μεν πολύ τον προϋπολογισμό και το κόστος, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο κόστος να είναι προϋπολογισμού 150 περίπου χιλιάδων ευρώ και με την έκπτωση που πετύχαμε με τον ανάδοχο στο 47% μείωσης να πέφτει στα 82.000 ευρώ. Και ο τρόπος που μας έχει υποδειχθεί και επιδειχθεί είναι με ένα ειδικό ανθεκτικό μονωτικό, το οποίο έχει δοκιμαστεί στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, σε χώρο ακριβώς όπως είναι εδώ για πάρκινγκ. Όπως επίσης το ειδικό αυτό μονωτικό υλικό μπαίνει στην Εγνατία Οδό, που καταλαβαίνετε ότι είναι ένα υλικό δοκιμασμένο και δεν πάμε εμείς να κάνουμε κάποιους πειραματισμούς. Σύμφωνα λοιπόν με το συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει με τον ανάδοχο, είναι 2 μήνες ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών. Ήδη βέβαια ο ίδιος προφορικά μας είπε ότι αν το βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες, θα είναι και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ίσως και σε 1 μήνα. Πιστεύουμε λοιπόν ο καιρός να είναι σύμμαχος και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο σε μικρότερο χρονικό διάστημα.